Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας εβδομάδα. Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, πώς θα ξεκινήσουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν ακούσατε εσείς το πρωί, αλλά έλεγα ότι ο καιρός σιγά σιγά πέφτει, ήδη φτάσαμε μέση θερμοκρασία να είναι στους 26 βαθμούς. Σωστό, μας προβληματίζει σιγά σιγά, αρχίζει ο χειμώνας εισαγωγικά. Και ήδη επάνω στα σύνορα κάνει πάρα πολύ κρύο και έχουν ανάψει σόμπες. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανσης ξαναμπαίνει στη ζωή μας, αλλά δεν ξέρουμε με ποιες προϋποθέσεις. Όσο είναι υψηλά η τιμή των καυσίμων, τόσο θα είναι υψηλά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Είχαμε ένα θετικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρχίσει και έπεφτε η βενζίνη. Δηλαδή η αμόλυβη απλή ενισχυμένη είχε μια πτώση με αποτέλεσμα να μιλήσουμε για την απλή αμόλυβη πάντα για Αττική. Είχε πέσει κάτω από τα 2 ευρώ και μετά Παρασκευή τελευταίο τιμολόγιο έσπασε το 1,90. Το πετρέλαιο κίνησης όμως παραμένει σταθερά κολλημένο πάνω από 1,80. 1,80 με 1,83 το βρίσκουν. Η πρόβλεψή σας για το πετρέλαιο θέρμανσης ποια είναι? Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα δω τα τιμολόγια μου. Το τιμολόγιο της Παρασκευής ισχύει και σήμερα. Από Τρίτη βγαίνει νέο τιμολόγιο. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα τιμολόγια. Βάσει τιμολογίων θα μιλήσουμε. Γιατί πριν λίγες μέρες λέγαμε το πετρέλαιο θέρμανσης θα βγαίνει 1,60. Μετά άρχισε να λέμε 1,50 με μια αισιοδοξία ότι μπορεί να πάει και 1,40. Τώρα με αυτή την σάλπικα του πολέμου και εμείς ανησυχούμε, αλλά για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, θα περιμένουμε τα τιμολόγια που θα βγούνε. Εάν τα τιμολόγια αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά αρχίσουν να ανεβαίνουν, τότε τα μηνύματα για το πετρέλαιο θέμασης θα είναι ανησυχητικά. Άρα θα πάμε σιγά σιγά για να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Κυρία Ζαγκά, έχετε κάποιες παραγγελίες? Συνήθως υπάρχουν... Καμία. Καμία. Το τηλέφωνο δεν χτυπά, πρώτον κάνει πολύ καλό καιρό. Οπότε ο κόσμος το αφήνει για το εν το μέλλοντι. Το δεύτερο, οικονομικά είναι πιεσμένος ο κόσμος. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που το βλέπουμε και μόνοι μας. Δηλαδή όλοι καταναλωτές είμαστε. Με το που θα βγούμε το 50-άρικο είναι ίσον 20-άρικο. Τελείωσε. Άρα λοιπόν ο κόσμος έβαζε 20, 30, 50 ευρώ αλλά παίρνει λιγότερα λίτρα. Και προβληματίζεται πώς θα βγάλει το χειμώνα. Τα νέα είναι ότι μάλλον το φυσικό αέριο θα είναι σε καλύτερη κατάσταση οικονομικά από το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα φοβάστε ότι θα επιλέξουν εναλλακτικά είτε το φυσικό αέριο, είτε το υγραέριο, είτε τα καυσόξυλα, είτε το πέλετ? Να πω κάτι. Δεν είναι φυσική συνέπεια ο καταναλωτής να στρέφεται εκεί που είναι το πιο οικονομικό? Εδώ έχουμε θέμα με τις δίθεν φθηνές τιμές. Όταν βγαίνω και λέω ότι δεν υπάρχει αγορά κάτω από 90 και μου παίρνουν λιανική τιμή το καύσιμο 1,85 και μετά κάνουν παράπονα. Μου λέει κυρία Ζάγκα, παίρνω 45 και μου την βάλανε 55. Ή ότι το αυτοκίνητο δεν πάει καλά, έχω θέμα. Μα είναι λογικό. Δεν μπορεί να στο πουλάει κάτω από την τιμή κόστους και να είναι σωστό. Η πειραγμένη αντλία θα είναι ή θα είναι, είναι νοθευμένα το καύσιμο. Είναι απλά τα θα πράγματα. Θα ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Όχι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Ελλάδα λόγω του ειδικού φόρου είναι υψηλά οι τιμές. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Άρα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θα είναι υψηλά οι τιμές, θα δαγκώνει η τιμή του. Αυτό είπε η κυβέρνηση, θα το δει, γιατί δεν υπάρχει. Ναι, περιμένουμε και σε ανακοινώσεις κυβέρνησης, ναι, αν θα επιδοτήσει την τιμή ή ακριβώς, όχι. Ακριβώς. Σε περίπτωση που ανέβει, αλλά όχι ανέβει στο 1,50, γιατί ξεχνάτε ότι πέρσι ήταν να ξεκινήσει 1,55, 1,56. Και τελευταία στιγμή, ακριβώς τελευταία στιγμή, πήρανε και την επιδότηση από τα δηληστήρια τα δύο και ξεκίνησε 1,40-1,42. Άρα πιστεύω ότι η κυβέρνηση βλέπει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εμείς είμαστε εν αναμονή. Πάτε στο τηλέφωνο, δεν χτυπά καθόλου. Μάλιστα. Δεν ενδιαφέρει το κόσμος και το καταλαβαίνουμε, είναι λογικό. Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ, και θα ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα. Πάντα κοντά σας. Ευχαριστούμε κοντά πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.